Εάν είπε να μην τολμήσει κανείς να κάνει παρέμβαση, δεν νομίζω ότι αφορά εμάς ή κανέναν άλλον, γιατί δεν είμαστε εμείς εκείνοι που θα κάνουμε παρεμβάσεις και δεν κάνουμε για τέτοια. Αντιθέτως, επειδή ξέρετε, μας θα λέει και μας θα ξαναλέει αυτά, και επειδή για το ζήτημα της διαφάνειας και διαφθοράς είμαστε και εμείς πολύ ευαίσθητοι, θα θυμίσω ότι τις διαδικασίες τις περισσότερες για τη διαφάνεια τις κάναμε εμείς. Ο κύριος Τσίπρας 0, 7 μήνες τίποτα. Μόνο το Υπουργείο ίδρυσε. Ζητώ ένα μέτρο από αυτά τα οποία θωράκισαν ακόμα περισσότερο τη χώρα στο ζήτημα διαφάνειας. Δεν τα έχω μπροστά μου όλα τώρα για να σας θυμίσω ότι εμείς νομοθετήσαμε για την ηλεκτρονική καταρχήν σχέση μεταξύ τραπεζών, εφορίας και όλα τα σχετικά, το οποίο είναι μέτρο ελέγχου έρευνας για τη διαφάνεια. Εμείς ενισχύσαμε τους οικονομικούς εισαγγελείς με υποδομή και αρμοδιότητες. Εμείς νομοθετήσαμε την άρση απορρίτου στους τραπεζικούς λογαριασμούς όταν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρότατες για φοροδιαφυγή. Εμείς ήμασταν εκείνοι που από τη λίστα Λαγκάρτης πράξαμε 35 εκατομμύρια και άλλα 50 από τη φοροδιαφυγή. Εμείς είμαστε εκείνοι που προτείναμε στους πολίτες και εισηγούμεθα να χρησιμοποιούν περισσότερο την κάρτα και προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο συναλλαγών με κάρτα. Εμείς είμαστε εκείνοι που είχαμε ανεξάρτητη την γραμματεία εσόδων και προσπαθούσαμε να συνεργαστεί και να εισηγείται τις απόψεις και τις προτάσεις και τις θέσεις για τη σύλληψη της φοροδιαφυγής και για τα μέτρα διαφάνειας. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Ρούμπο, αυτά και πάρα πολλά άλλα, τα οποία δεν τα έχω συγκρατήσει αυτή τη στιγμή, είναι το έργο των κυβερνήσεων. Συγκρίνεται το, σας παρακαλώ, με το έργο της κυβέρνησης Τσίπρα, που αν εξαιρέσουμε την μανία του να καταδιώκει έναν που δεν ξέρουμε αν είναι ένοχος ή αθώος, ξέρουμε όμως ότι είναι Νέα Δημοκρατία, μπορούμε να βρούμε ένα άλλο παράδειγμα, έστω ένα και ένα μέτρο για τη διαφάνεια για την οποία κόπτεται. Λοιπόν, επειδή αναπτύσσει μια ρητορική χωρίς επιχειρήματα και επειδή υπάρχει έτσι και μια σκέψη ότι η αριστερά που εκπροσωπεί ο κύριος Τσίπρας είναι... Δεν είναι. Και ό,τι έχει να βγει να μας το πει. Η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ καθαρή σε αυτά. Δεν έχει κανένα λόγο να μην φέρει τα απαραίτητα...